Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Ο κύριος Νίκος Φιλιππούλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Φιλιππούλη, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλημέρα, κύριε Αλφανίδη. Τόσο καιρό, να σας πω την αλήθεια, για αυτό που γκρίνιαζα εδώ στην εκπομπή είναι για το άνοιγμα των γυμναστηρίων. Και έλεγα στον Κωνσταντίνο και έλεγα και στους ακροατές ότι αν εμένα κάτι προσωπικά με πειράζει, δεν είναι ούτε ότι τα μαγαζιά δεν έχουν ανοίξει ακόμα, τα εστιατόρια, τα καφέ, είναι ότι δεν μπορώ να πάω επιτέλους γυμναστήριο. Και αυτό έγινε τη Δευτέρα, μετά από 7 μήνες lockdown. Θέλετε να μας πείτε πώς ήταν αυτές οι πρώτες μέρες του ανοίγματος των γυμναστηρίων? Ακριβώς, τη Δευτέρα μετά από 7 μήνες τελικά άνοιξαν και τα γυμναστήρια. Όπως και εσείς, έτσι και πάρα πολλοί κόσμος περίμεναν αυτή τη μέρα. Αυτές τις 2-3 μέρες καταλάβουμε ότι ο κόσμος όντως περίμενε, ήθελε να γυμναστεί. Γενικά όλο αυτό το διάστημα, όλες οι επιχειρήσεις, πόσο μάλλον τα γυμναστήρια, παρέμειναν κλειστά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και από την πρώτη καραντίνα και από τη δεύτερη. Αλλά τώρα ανοίξαμε και ο κόσμος φαίνεται ότι ήθελε πάρα πολύ να έρθει αυτή η μέρα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα τυπικά, γιατί μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί τώρα να ξεκινήσουν να έρχονται στο γυμναστήριο. Να μάθουμε λιγάκι με ποιες συνθήκες θα έρθουν οι αθλούμενοι. Ναι. Αυτή τη στιγμή τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και ισχύουν είναι ότι οι αθλούμενοι έρχονται να κάνουν τη γυμναστική τους. Στο αερόβιο κομμάτι, όπως είναι ο διάδρομος ή στα αερόβια προγράμματα που έχουμε των ομαδικών, γίνεται γυμναστική κανονικά χωρίς τη χρήση μάσκας. Ενώ στο χώρο των οργάνων χρειάζεται χρήση μάσκας, είτε μια υψηλής προστασίας είτε διπλή. Μάλιστα. Οπότε θα φοράνε, από όσο έχω αντιληφθεί, μάσκα όσοι θέλουν να ασχοληθούν μόνο με τα βάρη, με τα όργανα, και οι υπόλοιποι θα είναι χωρίς μάσκα. Για μιλήστε μας λίγο για τις αποστάσεις. Πόσα άτομα επιτρέπετε να είναι μέσα, τι γίνεται με τους ίδιους τους γυμναστές? Οι αποστάσεις είναι, δικαιούμαστε να κάθε άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Οι αποστάσεις ανάμεσα στο αερόβιο κομμάτι που δεν έχουμε τη χρήση μάσκας είναι στα 3 μέτρα. Ενώ στο υπόλοιπο κομμάτι που γίνεται με τη χρήση μάσκας είναι στα 2 μέτρα. Το προσωπικό φοράει όλο το προσωπικό, έχουμε χρήση μάσκας υποχρεωτικά. Και να υποθέσω ότι υπάρχουν και self-test, έτσι, δηλαδή για το προσωπικό των γυμναστήριων μιλάω. Ναι, για το προσωπικό υπάρχει self-test, το οποίο δηλώνεται μία φορά την εβδομάδα. Το ίδιο και κάποιος ο οποίος, και για τα μέλη μας, τα οποία όταν υποψάχνουν στο γυμναστήριο, υπογράφουν ένα χαρτί ότι έχουν αρνητικό self-test. Κύριε Φιλιππούλη, καλημέρα και από μένα και από τον αέρα. Ήθελα να ρωτήσω λίγο σχετικά με τον κόσμο, γιατί δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος όλα αυτά τα μέτρα και έτσι είναι πρωτόγνωρα για εκείνον. Ειδικά στο κομμάτι το μη αερόβιο, πειθαρχεί ο κόσμος με τις μάσκες? Έχετε συναντήσει έτσι κάποια φαινόμενα κάποιον που είναι λίγο πιο επαναστάτες? Γενικά η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη και για τον κόσμο και για εμάς. Που κι εμείς πολλές φορές θέλουμε όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί να τηρηθούν στο ακέραιο. Αλλά ο κόσμος το έχει καταλάβει, και αυτό που έχουμε καταλάβει εμείς στις πρώτες 3 μέρες λειτουργίας μας είναι ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει, καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή ισχύουν αυτά τα μέτρα και τα τηρεί. Η ενημέρωση που έχετε για το επόμενο διάστημα... Η ενημέρωση που έχετε για το επόμενο διάστημα σχετικά με τα μέτρα, με την ελάφρυνση, με τις μάσκες κλπ. Αρχικά είχατε έγκαιρη ενημέρωση όταν άνοιξαν τα γυμναστήρια, έτσι σας βοήθησε λίγο το κράτος ή σας άφησε τελευταία στιγμή να τα κάνετε όλα? Υπάρχει περιθώριο να φύγουν οι μάσκες κάποια στιγμή από τα γυμναστήρια, έτσι υπάρχει κάποια σκαλέτα, κάποιο χρονοδιάγραμμα? Όσο αναφορά το πότε θα ανοίγαμε, ήταν έγκαιρο, δηλαδή είχε ανακοινωθεί μέρες πριν, οπότε προλάβαμε να είμαστε έτοιμοι στο άνοιγμα. Τα μέτρα ανακοινώθηκαν το Σάββατο, 2 μέρες πριν ανοίξουμε, τότε τα μάθαμε κι εμείς. Όσον αφορά τα μέτρα τώρα, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το σε πόσο χρονικό διάστημα θα αλλάξουν. Αυτή τη στιγμή αυτά ισχύουν και περιμένουμε κι εμείς την ελάφρυνσή τους. Ωραία. Ήθελα τώρα να ρωτήσω κάτι και αν θέλετε έτσι και από προσωπική απορία. Είπαμε ότι από Δευτέρα ξεκίνησαν τα γυμναστήρια και με τις συνθήκες, έστω τις ιδιάζουσες, τις υπάρχουσες, βλέπετε εσείς αύξηση της ζήτησης έστω σε αυτό το πρώτο τρίμερο
όσον αφορά τα μέλη μας. Ναι, ναι, όσον αφορά τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στο γυμναστήριο και να ασκηθούν. Ναι, αυτές τις τρεις πρώτες μέρες που μετά το άνοιγμα του γυμναστήριου έχουμε δει πολύ μεγάλη προσέλευση και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να έρθουν να ξεκινήσουν μετά από τόσο καιρό τη γυμναστική τους, γιατί άλλωστε η γυμναστική είναι υγεία. Δηλαδή τόσο καιρό πολλοί άνθρωποι, λίγο πολύ, προσπαθούσαν να βγουν να περπατήσουν κάπου ή να κάνουν κάποιες ασκήσεις στο σπίτι τους. Οτιδήποτε θα μπορούσε να τους κρατήσει σε καλή φυσική κατάσταση. Οπότε τώρα που επιτέλους μετά από τόσο καιρό άνοιξαν και τα γυμναστήρια, αυτές τις τρεις πρώτες μέρες έχουμε δει πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Και κάτι άλλο, κύριε Φιλιππούλη, που αφορά και στα μέλη, αν θέλετε, κυρίως. Για όλο αυτό το διάστημα των 7 μηνών, σίγουρα θα υπήρξαν άνθρωποι που είχαν προπληρώσει τη συνδρομή τους, δεν είναι έτσι? Ναι, ναι. Έχουμε, με όλους αυτούς τι γίνεται? Όλες αυτές οι συνδρομές, οι οποίες ίσχυαν μέσα στον χρόνο αυτού της καραντίνας, είτε έχουν προπληρωθεί είτε δεν έχουν προπληρωθεί, δεν θα χαθεί ούτε μία μέρα. Όλα τα μέλη μας θα πάρουν τις μέρες που τους αναλογούν στο ακέραιο και θα επιστρέψουν στο γυμναστήριο για να γυμναστούν κανονικά όσο χρόνο τους στέρισε ο καιρός αυτός που ήμασταν κλειστά. Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ σημαντική είδηση, δηλαδή ότι οι αθλούμενοι των γυμναστήριων δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν και πάλι τα χρήματα που ήδη είχαν πληρώσει και που εξαιτίας της καραντίνας εξάλλου τα είχαν χάσει. Και μία ακόμη ερώτηση που αφορά στο οικονομικό κομμάτι για σας, τους ιδιοκτήτες των γυμναστήριων. Όλα αυτά που είχε πει η κυβέρνηση τα έκανε, δηλαδή σας στήριξε οικονομικά όλο αυτό το διάστημα των 7 μηνών, αλλά και κατά την περίοδο της προηγούμενης καραντίνας. Εντάξει, όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση από την πλευρά της έκανε το καλύτερο δυνατό για να μπορεί να είναι κοντά σε όλες τις επιχειρήσεις, έτσι και στις επιχειρήσεις των γυμναστηρίων. Αλλά σίγουρα το να κλείνεις τόσο πολύ καιρό είναι μια δύσκολη συνθήκη, αλλά το κράτος ήταν όσο το δυνατόν καλύτερα, ήταν δίπλα μας. Σχετικά με αυτό που σας ρώτησε η Άννα νωρίτερα για την κίνηση και για τον κόσμο ο οποίος έρχεται στο γυμναστήριο, επειδή σε σχέση με άλλα χρόνια, τον καλό καιρό πριν την καραντίνα, διακρίνονταν έτσι αυτή η περίοδος ότι είχαμε λίγο παραπάνω κίνηση. Ο κόσμος τα άφηνε τελευταία στιγμή, λίγο πριν το καλοκαίρι, να φτιάξουμε λίγο το κορμί, να βελτιωθούμε κάπως. Είναι πεσμένα τα πράγματα σε σχέση με άλλα χρόνια, γιατί ο κόσμος τον αποτρέπει και λίγο το self-test, τον αποτρέπει και λίγο η χρήση της μάσκας. Φοβάται ο κόσμος να επιστρέψει στο γυμναστήριο? Εντάξει, κάτι να δει. Τώρα, εμείς τις τελευταίες μέρες που έχουμε ανοίξει, έχουμε δει ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου και με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν να έρθει να γυμναστεί. Σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δεν υπήρχαν όλες αυτές τις συνθήκες και όλοι αυτοί οι περιορισμοί, ο κόσμος αυτή την περίοδο ήταν πολύ αυξημένος. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο μεταβατική που σιγά σιγά και αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν θέλει να έρθει στο γυμναστήριο για να φορέσει τη μάσκα και να κάνει προπόνηση, σιγά σιγά πιστεύω ότι θα προσαρμοστούμε και θα επανέλθουμε στους ρυθμούς που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, εμείς σας το ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας να γίνουν τα πράγματα ακριβώς όπως ήταν και να επιστρέψει ο κόσμος στο γυμναστήριο, να ασκηθεί. Εξάλλου, το είπατε και μόνος σας, η γυμναστική είναι η υγεία. Κύριε Φιλιππούλη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα πολύ σύντομα θα επανέλθουν όπως ήταν πριν την πρώτη καραντίνα ακόμα. Και να γίνουν και ακόμα καλύτερα. Και να επανέλθουμε όλοι στους ρυθμούς και να γίνουν ακόμα καλύτερα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή συνέχεια.